αγαπητέ Νίκο, μια που η εκπομπή σου είναι στον Ενικό. Είπε ο Άδωνης ότι 200 δις μας δανείσανε. Πολύ σωστά το είπε. Πού πήγαν αυτά, στην ανάπτυξη ή στις τράπεζες? PSI, από το μετοχικό ταμείο του ναυτικού, από την τσέπη μας, Άδωνη, βάλατε το χέρι και πήρατε 62 εκατομμύρια ευρώ. Και εγώ τα τρία παιδιά μου δεν τα μεγαλώνω αξιοπρεπώς σήμερα. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Μίλησε ο Άδωνης για ολοκληρωτισμό. Βγες λίγο από τη γυάλα. Πήγαινε λίγο έξω να δεις τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει ότι ζούμε ολοκληρωτισμό με κοινοβουλευτικό μανδύα. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητέ Άδωνη. Τώρα, σχετικά με τα βίντεο που έπαιξε ο κύριος Χατζηνικολάου, πραγματικά υπάρχει ένα ερωτηματικό, Άδωνη. Χθεσινή χλέβη που μετατράπηκαν σε σημερινούς ύμνους, κάτι δεν πάει καλά. Ή και στους δύο, ή στον έναν από τους δύο, ή χθες ή σήμερα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό λέει η λογική του καθενός ανθρώπου. Και θα σου θυμίσω ότι αγωνιωδώς διεκδίκησες τη δόξα από τον Τόμψεν. Λοιπόν, για όλα αυτά, αγαπητέ Άδωνη, ειλικρινά πίστεψέ με, επειδή δεν αισθάνομαι ηθαγενής, δεν θέλω να μου απαντήσεις. Εάν θέλεις όμως μπορείς να απαντήσεις, δικαίωμά σου, επέτρεψέ μου, μισό λεπτό. Έχω να σου πω κάτι όμως, και πάντα πολιτικά μιλάω. Εάν σας έχει απομείνει δράμη, κυριολεκτό, πολιτική συνείδησης, κοινός τσίπα όπως λέει κυρία Παγώνα, η μάνα μου στο χωριό, και με πολύ σεβασμό στους ψηφοφόρους σου, ζήτα ένα μεγάλο συγγνώμη και φύγετε, διότι πολιτικά σας έχουμε συχαθεί. Πολιτικά λέω, όχι προσωπικά, δεν γνωριζόμαστε, μπορεί να είσαι ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Πολιτικά. Και θα πω και κάτι στη γλώσσα σου, μήπως και το καταλάβεις, σε αντιδιαστολή με την κοσμιωτάτη διαγωγή που έχεις επιδείξει στην Τρόικα. Θα δανειστώ από την Ιλιάδα τη ρίση του Έαντα. Εδώς αργή. Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να επανέλθω και στα θέματα υγείας. Τώρα ή μετά? Μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο. Ναι. Ξεκινάμε το πρώτο που έχει κάνει με στοιχεία για να τελειώσει ο λαϊκισμός που δεν αρέσει η φράση του κ. Στάθη. Λέμε συνέχεια τις 7.000 προκλήσεις, 7.000 αυτοκτονίες. Έχω φέρει, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ τον επίσημο πίνακα των αυτοκτονιών. Αν θέλετε, μπορώ να τον εγχειριάσω για να το δείξω στην κάμερα. Το 2009, 391, πριν την κρίση. Το 10, 377. Το 11, 477. Ήταν το μεγαλύτερο που ανέβηκε ποτέ. Το 12, 347. Και από ό,τι φαίνεται, το 2013 θα βγάλει.